ραγδαίες εξελίξεις και με την κυρία την Ξανθιά, η οποία βγαίνει στο Sky, στο reality με την τουρκική σημαία, φωτογραφήθηκε ως νέο Ξανθό Γιουσουφάκη του Sky. Έχουμε και από την άλλη ο κακός χαμός στον τηλεοπτικό σταθμό Ε, με μηνύσεις, με εξώδικα μεταξύ των παρουσιαστών του σταθμού. Τι γίνεται, παιδιά? Πάμε όμως τώρα εδώ πέρα λίγο. Πάμε την ώρα που οι στρατιώτες μας είναι στις τουρκικές φυλακές. Έχουμε σάλο με τη συγκεκριμένη κυρία. Ποια είναι η κυρία αυτή, κυρία Στέλλα? Κοπέλα λέγεται Στέλλα Μιζεράκη. Είναι, παίζει στο Power Love, στο reality του Sky με τα ζευγάρια. Ναι. Όπως είναι γνωστό, τα γυρίσματα γίνονται στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Μια φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις. Είναι δύο φωτογραφίες της. Είναι αρκετές οι πόζες. Οι πόζες με την τουρκική σημαία. Να δεσπόζει στο Instagram της με χιλιάδες Έλληνες και αγανακτισμένους, που λέει την ώρα που οι στρατιώτες μας είναι στις φυλακές και δεν ξέρω ποιο θα είναι η τύχη τους. Η συγκεκριμένη κυρία φιγουράρει με τη σημεία της Τουρκίας. Κύριε Λαντούρη, το σχόλιο σας. Εδώ πέρα είναι αυτή η χαρακτηριστική φωτογραφία. Το σχόλιο μου, αγαπητέ Φίλιππε Καμπούρη, είναι ότι η ξεφτύλα μεγαλώνει, η κατάντια μεγαλώνει, η εθνική συνείδηση καταπίπτει και όχι μόνο αυτό, αλλά τι να πω, εντάξει, να οικονομήσουν τα κανάλια, όλα αυτά τα δέχομαι. Αλλά ρε παιδιά, πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες και είμαστε ο εκλεκτός λαός της γης, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν κάποιοι. Πάντως δυστυχώς η συγκεκριμένη κοπέλα αντιπροσωπεύει ένα δείγμα νέων Ελλήνων γυναικών που δεν γνωρίζουν, κοριτσιών καλύτερα, που δεν γνωρίζουν το τι γίνεται και τους νοιάζει μόνο. Το κακό της αγράφητο φλάρο αντιπροσωπεύει. Το ξανθό στο μαλλί, το να φορέσει το επώνυμο μπλουζάκι, το επώνυμο παντελόνι κτλ. Δηλαδή αυτή η κοπέλα ίσως και να μην γνωρίζει καν τι γίνεται αυτή τη στιγμή με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Έτσι. Πολύ κακός. Μα παιδιά, στην παραγωγή ίσως του Τούρκου παραγωγού είναι. Ο Τούρκος παραγωγός εκεί είναι. Μαζί τους πηγαίνει εκεί πέρα από τις βολτούλες. Έχετε μεγάλο σκάνδαλο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ετοιμαστείτε σε λίγες μέρες. Βόμβα αποκαλύψεων. Πάμε.